σπροξήματα και ουρλιαχτά σε αστυνομικούς πυροδότησαν τεράστια ένταση το πρωί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αιτία, Τουρκοκύπριοι συγγενείς κατηγορουμένων σε υπόθεση ληστείας σε Ντελιβερά απείλησαν να τα κάνουν γης μαδιάμα όταν άκουσαν την απόφαση του δικαστή για κράτηση των συγγενών τους μέχρι τη δίκη, η οποία θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο. Στο ρεπορτάζ της Ζήνας Κωνσταντίνου υπάρχει και βίντεο το οποίο δείχνει καρέ-καρέ το χάος που προκλήθηκε στο δικαστήριο. Στο κόκκινο η ένταση σήμερα στο Κακουριωδικείο Λεμεσού με πρωταγωνιστές Τουρκοκύπριους συγγενείς κατηγορουμένων σε υπόθεση ληστείας. Το πρωτοφανές αυτό περιστατικό προκλήθηκε έξω από αίθουσα του δικαστηρίου στην οποία εκδικαζόταν υπόθεση ληστείας εναντίον Ντελιβερά από δύο άτομα τουρκοκυπριακής καταγωγής. Με τους συγγενείς να ζητούν εκδίκαση εδώ και τώρα και απελευθέρωση των οικείων τους και το δικαστήριο να αποφασίζει εκδίκαση της υπόθεσης στο Νοέμβριο και ανανέωση της κράτησης των κατηγορουμένων μέχρι τότε, δεν άργησαν να γίνουν τα χειρότερα. Φωνές, σπροξήματα, βρισχές και ουρλιαχτά ήταν μερικά από αυτά που εκτυλίχθηκαν μπροστά στους πολίτες, κάνοντας ανάστατο όλο το Κακουριωδικείο. Στο άκουσμα της απόφασης του δικαστή για κράτηση των υπόπτων μέχρι τον Νοέμβριο, οι συγγενείς των κατηγορουμένων βγήκαν έξω φωνάζοντας και σπέρνοντας τον πανικό, εξαπολύοντας ταυτόχρονα λεκτικές και σωματικές επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών που βρίσκονταν εκεί για να κατευνάσουν τα πνεύματα. Απειλές του τύπου «θα σας βάλω βόμβα» και ειρωνικά σχόλια προς τα μέλη της δύναμης όπως «συνέλαβε με ρε αν μπορείς» ήταν μερικά από αυτά που υπόθηκαν. Στο βίντεο καταγράφονται καρέ-καρέ οι στιγμές όπου οι συγγενείς σπρώχνουν τα μέλη της αστυνομίας, ενώ μια γυναίκα φαίνεται να προσπαθεί να χτυπήσει τον αστυνομικό με το παπούτσι της. Την ίδια ώρα που άλλη ηλικιωμένη γυναίκα πέφτει στο έδαφος χτυπώντας με τα μανία στο πάτωμα. Οι έπεσαν λίγο μετά με την αστυνομία να καταφέρνει να επιβάλλει την τάξη. Όχι όμως για πολύ, αφού η ένταση συνεχίστηκε και εκτός δικαστηρίου, με τους συγγενείς να φωνάζουν συνεχώς ζητώντας να δουν τους οικείους τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία διερευνά το περιστατικό, ενώ εντός των επόμενων ημερών μάρτυρες του γεγονότος καθώς και ο πρωτοκολλητής θα κληθούν για κατάθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το ΣΥΓΜΑ, δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι οι ανακριτές της υπόθεσης ζήτησαν να παραμείνουν υποκράτηση οι δύο Τουρκοκύπροι κατηγορούμενοι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς και το ότι το δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημα αυτό, αφού δεν ήταν λίγες οι φορές που τα εν λόγω πρόσωπα συνελήφθησαν για παρόμοιας φύσεως αδικήματα με τους αστυνομικούς να τους συλλαμβάνουν συχνά πυκνά.